Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ξανά ανοιχτή. Ξανά ανοιχτή. Αυτό είναι θαύμα. Θαύμα θα το έλεγα, τώρα να μην το έλεγα και κατάντια, γιατί έτσι πως μας έχουν κάνει μπαλάκια από εδώ και από εκεί, δεν ξέρουμε και εμείς σε τι καθεστώς βρισκόμαστε τέλος πάντων. Περάσατε δύσκολα, Γιώργο, έτσι. Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ο κλάδος μας σε αυτές τις μέρες περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι μας είχαν κλειστούς μέχρι τις, υποτίθεται, μέχρι τις 6 του μηνός, και η απόφαση τραβήχθηκε τελευταία στιγμή με εντολή Πρωθυπουργού και μέχρι χθες αργά το βράδυ δεν γνωρίζαμε αν θα είμαστε ανοιχτά σήμερα ή όχι. Μάλιστα. Τελικά είστε ανοιχτά. Ανοιχτά, ανοιχτά. Ναι, τελικά είστε ανοιχτά σήμερα και δεν ξέρω ο κόσμος αν το έχει ήδη πληροφορηθεί για να έρθει στα πρακτορία σας. Τι γίνεται εκεί. Πως όχι, τι γίνεται εκεί στην Ορεστίον. Τι γίνεται στην Ορεστίον και στην 11η Νοεμβρίου. Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε στους ρυθμούς μας. Αλλά πολύ σιγά βλέπω, εντάξει, ο κόσμος ακόμα και δεν γνωρίζει, ο κόσμος είναι μουδιασμένος με όλη την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη φυσικά. Ναι. Τι τώρα, άλλο, υπάρχουν τώρα να δούμε λίγο τους κανόνες, γιατί ξέρουμε ότι σε ένα πρακτορείο ΠΑΠ συνήθως υπάρχει. Άλλος κάνει το ένα, άλλος παίζει το δεύτερο, άλλος κοιτάει το τρίτο. Να μην ξεχάσουμε εδώ πάνω ότι τι γίνεται εδώ, Γιώργο, πες μου. Είχαμε από το πρώτο lockdown και μετά φυσικά έτσι κανόνες υγιεινής που όλα τα πρακτορεία τους τηρούσαμε κατά γράμμα, έτσι να το επιθυμίσω αυτό. Ποτέ δεν ακούστηκε κάτι μέσα από τα πρακτορεία συγκεκριμένα. Σίγουρα τώρα ανοίγουμε με νέους όρους, λίγο πιο αυστηρούς. Το θέμα είναι ότι θα έχουμε καθήμενους και όχι όρθιους, όπως ήμασταν στην αρχή του ανοίγματος του πρώτου lockdown. Α, μόνο καθήμενοι τώρα? Και καθήμενος. Α, και όρθιοι, απλά θα έχουμε και καθήμενος. Απλά θα έχουμε περιορισμό στα τετραγωνικά, ένα άτομο ανά 5 τετραγωνικά, κρατάμε αποστάσεις. Συνήθως επειδή τα πρακτορία στην Καστοριά, Γιώργο, δεν είναι τεράστια, έτσι δεν είναι? Δεν είναι, όχι, η αλήθεια είναι. Πόσος κόσμος μπορεί να μπει, πιστεύεις, μέγιστα μέσα, δηλαδή. Ας πούμε σε εσένα τώρα που το ξέρεις το μαγαζί, πόσο μπορεί να μπει. Η νομοθεσία είναι ένα άτομο ανά 5 τετραγωνικά. Ένα τώρα, βάσει τα τετραγωνικά που έχει το κάθε κατάστημα, μπορεί να εξυπηρετήσει και το πελατολόγιο του, φυσικά. Μάλιστα. Να βρίσκονται μέσα στο κατάστημα, έτσι. Δηλαδή, μισό λεπτό, θα τελειώνει ένας και θα βγαίνει έξω? Όχι, δεν έχουμε αυτή την ενημέρωση. Δηλαδή δεν είναι. Απλά, παράδειγμα, αν ένα πρακτορείο π.χ. είναι 40 τετραγωνικά, θα μπορεί να εξυπηρετεί 8 ανθρώπους. Έτσι, αν πηγαίνει ένα. Ναι, αλλά Γιώργο, μισό λεπτάκι. Υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν, ας πούμε το κίνο. Μάλιστα. Που πρέπει να είναι κάθε 5 λεπτά να βλέπουν, έτσι δεν γίνεται, δεν το ξέρω καλά, αλλά νομίζω αυτό είναι. Ναι, κάθε 5 λεπτά δεν βλέπουν την κλήρωση στην τηλεόραση εκεί. Σωστά. Ναι, αυτούς δηλαδή πώς, αυτοί θα είναι μόνιμοι από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα τελειώσουν εκεί πέρα, πώς θα γίνει? Όχι, αλλά εντάξει τώρα μέσα με. Με καλή και σωστή Θέλω να πω και εγώ ρε φίλε, πώς θα γίνει δηλαδή εκεί την ώρα? Έτσι, με σωστή συνεννόηση πιστεύω πρέπει και ο κόσμος να κατανοήσει λίγο ότι θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας. Εντάξει τώρα, σε μια περίπτωση θαμώνων που θα πρέπει να είναι ώρα μέσα στο κατάστημα, καλό είναι, ξέρω εγώ, να εξυπηρετούνται, αλλά να δίνουν χώρο και στους. Δηλαδή να λένε να μπει και κάποιος άλλος, ρε παιδιά, βγαίνουμε εμείς λίγο έξω. Εντάξει, και εσύ να ξαναμπω εγώ πάλι μέσα, τι να κάνω. Κάπως έτσι. Θα βρούμε το μοντέλο πώς θα δουλέψει, τέλος πάντων. Ναι, σε κάποιους μπορεί να φαίνονται λίγο παράξενα αυτά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, Γιώργο, που νομίζω ότι επενδύουν πάρα πολύ στην τύχη και το έχουν σχεδόν μια καθημερινή συνήθεια όλο αυτό το πράγμα. Καταναλώνοντας ώρες μέσα σε ένα πρακτορείο. Δεν είναι σαν τους περισσότερους που μπορεί να πάνε να παίξουν ένα παιχνίδι, πληρώνουν, φεύγουν, τελειώσαμε, ευχαριστούμε. Ναι, είναι ναι. Άνθρωποι που επιμένουν πάρα πολύ και κάθονται πολλές ώρες μέσα στα πρακτορία. Υπάρχει όντως, σωστά, καλά τα είπατε, αλλά εντάξει τώρα μέσα σε όλο αυτό που μας βρήκε θα πρέπει λίγο να συνεννοηθούμε, να δώσουμε χώρο σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πελατολόγιο. Τώρα, Γιώργο, θα είστε ανοιχτά συνεχώς, έχετε το ωράριο που είχατε, πώς γίνεται? Κανονικά, τώρα οι οδηγίες, αν δεν κάνω λάθος, και με όλες τις υπηρεσίες, γιατί είχες εσύ και λογαριασμούς? Για όλες τις υπηρεσίες, τα ωράρια μας λειτουργούν κανονικά μέχρι τις 12 που.
Μπράβο. Ξεκινάει, ναι, το φρένο δηλαδή τη απαγόρευση, έτσι. Από 12 η ώρα τη νύχτα. Τη νύχτα μέχρι τι 5 ώρα το πρωί. Γιατί είμαστε... από σήμερα είναι και εφαρμογή των πανελλαδικών μέτρων. Σωστά, έτσι. Σωστά. Δεν είτε εδώ. Προσέξτε λίγο, εσείς που είστε έξω, το λέμε αυτό γενικότερα, ξέρατε ότι θα είστε μέχρι 12.30. Δεν ισχύει πια το 12.30 από σήμερα. Προσοχή σήμερα, φίλε Καστοριανέ, φίλε Καστοριανή. 12 η ώρα πρέπει να είστε σπίτια σας. Έτσι, όχι 12.30, προσοχή από σήμερα. Είναι λοιπόν, μέχρι 11.30, νομίζω 12 απαγόρευση κάπως έτσι. Σιγά σιγά, ναι, μαζευόμαστε. Σωστά. Λοιπόν, Γιώργο, τι να πω τώρα, εύχομαι να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Όλοι με μάσκες μέσα. Εύχομαι καλή αρχή, κουράγιο. Δεν ξέρω, παιδιά, εντάξει, ότι υπάρχει ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη μας γενικότερα. Το βλέπουμε και το βιώνουμε καθημερινά. Τώρα, δεν ξέρω, με λίγο συνεννόηση, λίγο υπομονή, λίγο τα μέτρα να τηρούνται με προσοχή φυσικά και θα το ξεπεράσουμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εξάλλου υπηρετεί στην τύχη και γι' αυτό πρέπει να ελπίζουμε πάντα. Έτσι, και ακριβώς, και το βασικό στατιχό της τύχης, η ελπίδα. Αν δεν έχουμε ελπίδα, χαθήκαμε. Εύχομαι λοιπόν, επειδή δεν ήμασταν τυχεροί σε άλλα πράγματα, όπως σε αυτό το περίφημο 2020, τουλάχιστον να είμαστε τυχεροί εκεί σε εσένα, ρε Γιώργο. Μακάρι, μακάρι. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, και καλή δουλειά σε όλους σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.